προηγούμενα την αγωνία, την καθημερινή αγωνία, είτε πρόκειται στο φως της μέρας, είτε στην υπόγεια διαδρομή της νύχτας, την αγωνία των κατοίκων των κατοχώρων, όπου ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού τους, είναι πάντα ένα μεγάλο ερωτηματικό μέσα τους. Αν θα είμαι εγώ στο σπίτι μου ή αν θα συναντήσω κάποιον άλλο. Αυτό το οποίο συμβαίνει στα κατοχώρα είναι ανεπίτρεπτο. Εγώ, κύριε Μηταράκη, δεν θα πω ότι είμαστε στη μικροεγκληματικότητα. Εξάλλου, με βάση τα χαρακτηριστικά της γεωμετρικής προόδου, η μικροεγκληματικότητα έχει βήματα προόδου. Αυτό εννοούσα. Ως εκ τούτου, λοιπόν, εγώ καλώ τον κύριο Δήμαρχο και ρωτώ ευθέως, ποια είναι η πρόθεση του Δημουχείου, προς ποιες κατευθύνσεις σκέφτεται να ασκήσει πιέσεις, ούτως ώστε να φροντίσει η πολιτεία, γιατί δεν είναι δικό μας θέμα, το αντιλαμβάνομαι, να φροντίσει η πολιτεία να ανταποκριθεί στο μέγιστο και όχι στο ελάχιστο που αφορά την ασφάλεια των πολιτών της Χίου. Δεν θα επαναλάβω τα ίδια για το πώς δέχτηκαν οι Χιώτες τους πρόσφυγες και πώς τους συμπεριφέρθηκαν. Αλλά δεν θα ήθελα να είναι οι Χιώτες εκείνοι που θα δείξουν πώς συμπεριφέρεσαι σε κάποιον που έρχεται και δεν σέβεται. Ούτε τα ήθη, ούτε τα έθιμα, ούτε τις παραδόσεις, ούτε την προσωπική ασφάλεια των κατοίκων του νησιού. Θα είναι δυσάρεστο εάν συμβεί αυτό. Να θυμίσω και κλείνω με αυτό το ερώτημά μου, ότι έχουμε έναν αστυνομικό διευθυντή ο οποίος παρετήθηκε, όχι για κανέναν λόγο και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί το κεντρικό υπουργείο της κυβέρνησης τον είχε γράψει στα παλιά του τα παπούτσια όταν ζητούσε ενισχύσεις. Πλέον θα πρέπει να καταστήσουμε σαφέστατο, κύριε Δήμαρχε, στο Υπουργείο, ότι ή στέλνει ενισχύσεις για να νιώθουν οι Χιώτες ασφαλείς ή, εν πάση περιπτώσει, τότε να παραιτηθούμε όλοι μαζί. Μπας και ξυπνήσουν. Το δεύτερο ερώτημα που έχω να καταθέσω, και έχει και αυτό σχέση με όσα ακούστηκαν από τον κύριο Μηταράκη, το τι λέω, κύριε Σέργη, αφορά εμένα. Τώρα θα με αναγκάσει να του δώσω το λόγο, κύριε. Μα συγγνώμη, κύριε. Το τι λέω, κύριε Σέργη, αφορά εμένα. Με πλήρη γνώση, με πλήρη γνώση των όσων λέω. Ο αστυνομικός διευθυντής. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα, κύριε Σέργη. Κύριε Καβούρη, σας έχω πει και άλλη φορά. Κύριε Καβούρη, η συνηγορία στην κυβερνητική ανάγκη, την πολιτική, πρέπει να έχει όρια για εσάς που ζείτε μέσα στην καθημερινότητα του Χίου. Συνεχίστε, κύριε Καβούρη. Το δεύτερο ερώτημά μου. Να ποιος θα φύγει με το ελικόπτερο πρώτος. Το δεύτερο ερώτημά μου, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, το οποίο απευθύνεται στο σώμα. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Καβούρη, συνεχίστε. Τόσο στον κύριο Δήμαρχο όσο και στον πρόεδρο της ΔΕΙΑ. Άκουσα πολύ, με πολύ προσοχή, τον κύριο Μηταράκη να λέει και την αγωνία, ούτως ώστε ο τόπος αυτός της Νότιας Χίου να διαφυλαχθεί ως χώρο οφθαλμού, ως τόπος μαστικοκαλλιέργειας και να μην οδηγηθούν οι παραγωγοί στη σκέψη για βιοποριστικούς λόγους να πάμε σε άλλες καλλιέργειες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Όμως, καταθέτω το εξής ερώτημα. Επειδή η δεκαετία, κύριε Μηταράκη, είναι μεγάλο χρονοτήρα, δεν είναι κακό να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στο ενδιάμεσο να καλλιεργούν κάποια πράγματα, αν όχι βιοποριστικά, τουλάχιστον για το σπίτι τους. Σωστό. Θα πρότεινα λοιπόν στον πρόεδρο της ΔΕΙΑ να εξετάσει το ενδεχόμενο και θα έχετε και τη δική μας συνδρομή, αν και εφόσον χρειαστεί, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να οδηγήσουμε ανδρευτικό δίκτυο από το φράγμα του Κατράρι προς αυτή την περιοχή. Συγκεκριμένης ποσότητας, αν θέλετε, να έχουν όμως τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να βάλουν 2 ντομάτες, 5 μαρούλια και 7 μελιτζάνια.